αυτοδιοίκηση σε άλλο βαθμό. Αυτοδιοίκηση σε άλλο βαθμό, νέος άνθρωπος, αλλά με τόσες διακρίσεις κοντά μας που δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Κύριος Γιώργος Παπαδάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη, και θα πάρω πάσα από αυτό που είπε ο Μπάμπης. Είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει αρκετές διακρίσεις ήδη στο βιογραφικό του και μια πορεία η οποία έχει καταγραφεί και στο εξωτερικό με την επιστημονική σας ιδιότητα. Πώς σήμερα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα και με αυτή την εμπειρία που έχετε θέλετε να ασχοληθείτε με την Κρήτη και αν είναι και αυτό σαν ένας λόγος που θέλετε ενδεχομένως να προτάξετε και το επιστημονικό κομμάτι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Καταρχάς, κυρία Σφακιανάκη, πρωτού απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα πολύ σύντομα να εκφράσω κι εγώ σήμερα τον αποτροπιασμό μου και την φρίκη μου για το συμβάν που έγινε στον Πειραιά. Νομίζω έχει χαθεί η ανθρωπιά και πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε ως κοινωνία με τι αρχές και με τι κώδικα προχωράμε. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη, είναι σοκαριστικό και νομίζω πρέπει να αποδοθεί με σκληρό τρόπο η δικαιοσύνη. Θα συμφωνήσω. Από εκεί και μετά τώρα στο ερώτημά σας, κυρία Σφακιανάκη. Όπως αναφέρατε, για πολλά χρόνια εργάστηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω εκλεγεί από το 2019 ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και είμαι επιστημονικός υπεύθυνος μιας νεοσύστατης ερευνητικής υποδομής. Ο λόγος που αποφάσισα να δεχτώ την τιμητική πρόταση του νυν Περιφερειάρχη να συμμετάσχω στην ομάδα του και να συμβάλλω από το δικό μου μετερίζει στην κοινή προσπάθεια που κάνει με τους συνεργάτες του για μια καλύτερη πορεία του νησιού μας, είναι ακριβώς γιατί πιστεύω ότι η επένδυση στην επιστήμη, στην έρευνα, στις νέες τεχνολογίες είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε και στην Κρήτη, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί και προκειμένου να κατακτήσουμε το μέλλον. Και την ώρα έχουμε που επενδύσει ήδη όμως σε αυτό. Ναι, έχουμε επενδύσει και ενώ τώρα έχουμε ιδρύματα όπως είναι το ΙΤΕ, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως είναι το Πολυτεχνείο. Έχουμε πραγματικά επιστημονικά, μ' αρέσει να το λέω, στολίδια στο νησί. Και δεν ξέρω κατά πόσο η αυτοδιοίκηση έχει εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια την ύπαρξή του. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας της περιφέρειας με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού. Η περιφέρεια Κρήτης, όχι ο θεσμός της περιφέρειας, η γεωγραφική περιφέρεια Κρήτης είναι ίσως από τις πιο προνομιακές και πιο ευνοϊκές περιφέρειες στη χώρα σε επίπεδο έρευνας και κοινοτομίας και αυτό το χρωστάμε κυρίως στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που είναι το κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και στα κορυφαία της Ευρώπης. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και όπως ανέφερα η διατήρηση ενός μονολιθικού μοντέλου για την τοπική οικονομία που στηρίζεται αμιγώς και μόνο στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό ενέχει κινδύνους, διότι σε μια ενδεχόμενη χρονιά όπου ο τουρισμός λόγω μιας πανδημίας ή ο πρωτογενής τομέας λόγω μιας φυσικής καταστροφής δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα αναμενόμενα, η οικονομία θα πληγεί. Εδώ ακόμα και ισχυρές οικονομίες, πολυδιάστατες, σχεδιάζουν ήδη πώς θα διευρύνουν την παραγωγική τους βάση, θα αναπτύξουν νέους τομείς. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να διασφαλίσουμε καλύτερες προοπτικές για τις επόμενες γενιές, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε proactively, προθύστερα, είναι να σχεδιάσουμε, να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε νέες δραστηριότητες που θα διευρύνουν την τοπική οικονομία. Και κατά την άποψή μου, η καλύτερη επένδυση είναι σε υψηλής τεχνολογίας τομείς, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η μονάδα υβριδικών τεχνικών μοριακής απεικόνησης, στην οποία, όπως σας είπα, είμαι ο επιστημονικός υπεύθυνος. Το ΙΤΕ βγήκε μπροστά, τόλμησε, έκανε μια μεγάλη επένδυση, έφτιαξε μια υποδομή που είναι η μοναδική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτουμε απεικονιστικές τεχνολογίες για ερευνητικούς σκοπούς, μοναδικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε έναν τομογράφο που αυτή τη στιγμή είναι ο τέταρτος τέτοιος αντίστοιχος τομογράφος στον κόσμο. Μόνο έτσι μπορείς να βγεις μπροστά. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι το διεθνές χωριό, το διεθνές πεδίο. Και επενδύοντας στο συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου μας, που είναι το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινων δυναμικών, νομίζω μπορούμε να κατακτήσουμε το μέλλον. Επειδή έχετε ζήσει στο εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα ήθελα λίγο την γνώμη σας. Ποιες είναι οι διαφορές, όχι μόνο στο επιστημονικό, αλλά και σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης. Ναι. Και τι θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό εδώ. Η μεγάλη διαφορά και το μεγάλο
πρόβλημα της χώρας μας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που εγώ έχω τις εμπειρίες μου έγκυται στην έλλειψη αξιοκρατίας. Δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα παθογένειες που δεν αφήνουν τις υγιείς δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να απελευθερώσουν το δυναμικό το οποίο έχουν. Νομίζω ότι με αργά βήματα υπάρχει εξέλιξη προς το καλύτερο, αλλά αυτό το οποίο απαιτείται είναι μια ριζική αλλαγή στον τρόπο επιλογής, στον τρόπο καθορισμού και λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις, είχε πει, δεν θέλω να πω δικιά μου εμπειρία, θα μεταφέρω τα λόγια ενός πολύ γνωστού αστροφυσικού, του Σταμάτη Κυρμιζή, ο οποίος σε μια συνέντευξή του, όταν τον ρώτησαν για ποιο λόγο ένας Έλληνας όταν πηγαίνει στην Αμερική προκόβει, αλλά στην Ελλάδα δυσκολεύεται, απάντησε ότι στην Αμερική σε ρωτάνε τι ξέρεις. Στην Ελλάδα σε ρωτάνε ποιον ξέρεις. Αυτή η νοοτροπία, αυτή η παθογένεια είναι που πρέπει να αλλάξει, να εμπιστευτούμε τη νέα γενιά, να εμπιστευτούμε τους νέους ανθρώπους και ειδικά αυτούς που έχουν αποκτήσει εμπειρίες από το εξωτερικό, να φέρουν την εμπειρία και την εξειδίκευση αυτή από το εξωτερικό πίσω. Και άλλωστε το μέλλον ανήκει στους νέους. Ασφαλώς απαιτείται η εμπειρία των παλαιότερων και η συμβουλή και η συμβολή των παλαιότερων, αλλά οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, τη δύναμη να πάνε την συνολική υπόθεση παρακάτω. Το δεν κάνουν όλοι για όλα και ούτε καθένα στον τομέα του, ακριβώς, κύριε ακριβώς. Παπαδάκη. Και έχουμε σε ανθρώπινο δυναμικό τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την εξειδίκευση, τις γνώσεις, την όρεξη πολλές φορές να ασχοληθούν, ακόμη και αν μην είναι κάποιος αιρετός. Εκεί είμαστε πίσω. Συμφωνώ. Εκεί είμαστε πίσω. Συμφωνώ. Υπάρχουν, αγαπητή Νικολέτα, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια βημάτων προς τα μπρος. Εάν στο πεδίο το δικό μου έλεγε κάποιος πριν μερικά χρόνια, όχι πριν πολλά χρόνια, πριν 3-4 χρόνια, ότι στην Κρήτη θα εγκαθίστατο ένας τομογράφος, υβριδικός τομογράφος, ποζιτρονικής και μαγνητικής τομογραφίας, μην σας κουράσω με τεχνικούς όρους, ο οποίος θα επιτρέπει την ταυτόχρονη λήψη δεδομένων από τις δύο τεχνικές, θα έλεγε κανείς ότι είναι εξωπραγματικό. Και όμως αυτό υλοποιήθηκε και μάλιστα εν καιρό πανδημίας, με τις δυσκολίες που αυτό είχε. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα πεδίο που δεν υπάρχει τίποτα, να πας από το μηδέν να χτίσεις κάτι, εν συγκρίση με το να το χτίσεις σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν παρεμφερή. Θέλω να πω ότι αυτό που φτιάξαμε στο ΙΤΕ και στην Κρήτη ήταν ένα βήμα που αποδεικνύει ότι αν λειτουργείς με εξωστρέφεια, με όραμα και προσελκύεις τους καλύτερους στο πεδίο, μπορείς να κάνεις βήματα πρόοδου. Υπάρχουν περιθώρια όμως, και θα επιμείνω λίγο στο πρώτο ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν περιθώρια διασύνδεσης ανάμεσα σε αυτή ακριβώς τη δουλειά που γίνεται, όπως είναι το ΙΤΕ, και στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά ως κοινωνία. Και το λέω αυτό με την άποψη ότι ο κόσμος πολλές φορές ακούει ΙΤΕ και του φαντάζει κάτι, δεν θα σας πω για τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, γιατί εκεί προφανώς και υπάρχει άλλη διασύνδεση. Ακούει ΙΤΕ, ξέρει ότι γίνεται μια σπουδαία δουλειά εκεί μέσα, αλλά το νιώθει λίγος μια ελίτ η οποία δεν τη βλέπει στην κοινωνία μας. Και το λέω αυτό με κάθε καλή πρόθεση, όχι σκοπτικά. Υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Ασφαλώς και υπάρχει. Πρέπει η αυτοδιοίκηση. Ασφαλώς και υπάρχει, και στο σημείο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο έναυσμα μου δίνεται. Εγώ αυτό το οποίο καταθέτω και με την υποψηφιότητά μου ως πρόταση στο δημόσιο διάλογο και θα υπηρετήσω και από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου ως ιδέα και ως πρόταση, εφόσον βέβαια οι συμπολίτες μου με επιλέξουν να τους εκπροσωπώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην ίδρυση ενός νέου Ινστιτούτου στο ΙΤΕ, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στο τωρινό κάμπους του ΙΤΕ, αλλά μπορεί να χτιστεί, για παράδειγμα, στην Πεδιάδα της Μεσαράς. Ένα νέο Ινστιτούτο το οποίο θα κάνει βασική και συστηματική έρευνα για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, με το know-how, με την τεχνογνωσία, με τη σφραγίδα και την ποιότητα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που θα κάνει έρευνα σε όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης, εστιασμένη στις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης, ούτως ώστε να προετοιμάσει και το νησί μας για να αντιμετωπίσει ο πρωτογενής τομέας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που θα ήδη τις βιώνουμε, είδατε τι έγινε στο Βόλο, ήδη τις βιώνουμε και θα επηρεάσουν
πάρα πολύ τον πρωτογενή τομέα. Ναι, οπότε, ο κόσμος μεταβάλλεται και η παραγωγή της Κρήτης σε αυτή την μεταβολή θα πρέπει να οχυρωθεί. Απαντάω λοιπόν στο ερώτημά σας ότι ακριβώς αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ενός εργαστηρίου που τα απορίσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν σε ένα επιστημονικό άρθρο που θα το διαβάσουν 10 επαΐοντες στο χώρο και θα γίνει μια συζήτηση σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Η φιλοσοφία του ΙΤΕ, και γι' αυτό είναι ένα κόσμημα, είναι επαγγελματική έρευνα, εστιασμένη έρευνα και εφαρμοσμένη έρευνα. Άρα λοιπόν και η τοπική κοινωνία μπορεί να έχει άμεσα ορατά τα ωφέλη της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Και πέραν τούτου, όπως είπα, μπορούν να αναπτυχθούν τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, με εφαρμογές και για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, που πάλι θα δει ο πολίτης της Κρήτης απτά τα αποτελέσματα στην τοπική του οικονομία. Μόνο διευρύνοντας την οικονομία, μπορείς να την ασφαλίσεις. Ιδέες υπάρχουν, πρωτοβουλίες, εξαιρετικό επιστημονικό υλικό. Το θέμα είναι, στηρίζεται όλο αυτό από το κράτος και η περιφέρεια Κρήτης, η νέα περιφερειακή αρχή που θα προκύψει, θα διεκδικήσει περισσότερες χρηματοδοτήσεις, περισσότερη πρακτική στήριξη από το κεντρικό κράτος? Γενικά, στην Ελλάδα, η έρευνα, η χώρα μας δεν είναι μία research friendly, για να το πω αγγλικά, μια φιλική, για την έρευνα, ένα φιλικό για την έρευνα περιβάλλον. Περισσότερη επένδυση, περισσότερη στροφή προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαία. Αλλά με ένα προσανατολισμό διασύνδεσης των ακαδημαϊκών και κυρίως των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, όπου εκεί γίνεται επαγγελματικά έρευνα και όχι ως ένα παράπλευρο project ενός επιστήμονα, αλλά είναι η κύρια απασχόληση στα ερευνητικά ιδρύματα, είναι η πραγματοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας, διασύνδεση αυτών των ιδρυμάτων με τον ιδιωτικό τομέα, με την αγορά. Ούτως ώστε να έχουμε πρακτικά, εμπορικά, αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ΙΤΕ. Γι' αυτό το ΙΤΕ είναι επιτυχές. Γι' αυτό το ΙΤΕ μπορεί να έχει πόρους. Γι' αυτό το ΙΤΕ μπορεί να σχεδιάζει αναπτυξιακά προγράμματα. Και αυτό είναι ένα μοντέλο όμως το οποίο πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί. Σε αυτή την κατεύθυνση, εγώ καταθέτω την προσωπική μου συμβολή και υποψηφιότητα μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο να εργαστώ και με μια τέτοια λογική και με τη συνεργασία και την ηγεσία του Σταύρου του Αρναουτάκη να προσπαθήσω να φανώ χρήσιμος για τον τόπο μας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε προσωπικό επίπεδο, αν με επιτρέπετε, έχω την καριέρα μου στο πεδίο μου. Δεν αποσκοπώ να βιοποριστώ από αυτή την δραστηριότητα. Ευελπιστώ, εφόσον επιλεγώ από τους συμπολίτες, να φανώ χρήσιμος, να βάλω ένα λιθαράκι, να πάει η δουλειά παρακάτω. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη.